σημαντικό, θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα σε σχέση με τα συμπεράσματα της πρώτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να φτάσουμε σε μια συμφωνία επί της αρχής και επιπλέον νομίζω ότι αυτή η εκπλήρωση των όρων θα μας επιτρέψει μια αποδέσμευση χρημάτων στο εγγύς μέλλον για το ελληνικό πρόγραμμα. Φυσικά, αυτές οι προϋποθέσεις προϋποθέτουν κάποια μέτρα από την Ελλάδα, καθώς και την πλήρη θετική αξιολόγηση εκ μέρους των θεσμών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο προσφάτως. Αυτή τη στιγμή, αυτή η ψηφοφορία έγινε πριν από λίγες ημέρες. Πρέπει εμείς ακόμα να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο για την πλήρη αποδέσμευση. Επιπροσθέτως, πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα εργαστούμε εκ του σύνεγγυς και επικοδομητικά με το Ταμείο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την παραμονή και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Σε σχέση με το χρέος, πρέπει να πω ότι θα συζητήσουμε και αυτό το σημείο και φυσικά θα δούμε τι μπορεί να γίνει στο εγγύς αλλά και στο απότερο μέλλον. Θα βλέπατε μια ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα. Όπως προείπα, φυσικά αυτό θα αποτελέσει ένα κομμάτι των δικών μας συζητήσεων. Είναι σαφές ότι οι πιστωτές έχουν θέσει κάποιες προϋποθέσεις, δεν συζητούμε για ονομαστικό κούρεμα και οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν εντός του ESM και του EFSF. Σας ευχαριστώ θερμά. Να δούμε γιατί...